Πριν περάσω, στις ερωτήσεις προς τον κύριο Αλαφούζο, να πω κάτι που με ενοχλεί πραγματικά, γιατί ακούγεται από τους συναδέλφους της αντιπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας και τον κύριο Λοβέρδο ότι έχουμε καταλήξει σε πόρισμα από πουθενά δεν συνάγεται κάτι τέτοιο. Είμαστε εδώ, ρωτάμε τους μάρτυρες, αντιμετωπίζουμε τα έγγραφα, το υλικό. Αντίθετα, θα μπορούσα να αντιστρέψω τη λογική αυτή και να πω ότι οι συνάδελφοι λένε τι κάνουμε εδώ και τι ψάχνουμε και γιατί ήρθαμε και τι ρωτάμε. Το κλείνω αυτό το θέμα και κύριε Αλαφούζο, περνάω, θα σταθώ γιατί απαντήσατε, ερωτηθήκατε και απαντήσατε, είμαστε, ξεπεράσαμε τις 4 ώρες. Θα σταθώ γιατί μου έκανε θετική εντύπωση πραγματικά η παρησία σας και καθώς είναι στο πρώτος που αναφέρει εδώ πέρα ότι τίθεται θέμα όντως διαπλοκής και δυσλειτουργίας, στρεβλής λειτουργίας ή παράνομης, παράτυπης, πώς μπορεί να το πει κανείς, των τραπεζών με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το είπατε και στη δήλωσή σας που την επιβεβαίωσατε κατ' επιτάσεως μάλιστα τώρα στο Reuters ότι λειτουργούν ως γραφεία τύπου. Εξαιρείτε βέβαια τον εαυτό σας και γιατί δεν έχετε δουλειές εδώ πέρα σε αυτό. Αναφέρατε άλλα, σήμερα... Ίσως και κάποια άλλα μέσα, έτσι. Ναι. Αναφέρατε ότι τη δεκαετία του 90 πάλι η αγορά δεν λειτουργούσε κανονικά, αλλά με υπέρογκο δανεισμό. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μιλάμε. Με υπέρογκο δανεισμό, δηλαδή παραπάνω από όσο έπρεπε και έτσι δεν μπορούσατε να ανταγωνιστείτε. Τα χρόνια αυτά πάλι αναφέρεται ότι κακώς ανανεώνουν τις συμβάσεις τους ενώ δεν πληρώνουν τις δόσεις. Κάτι που το έχουμε δει και στα στοιχεία κι εμείς. Για τώρα, λέτε. Για τώρα, ναι. Άρα καταλήγεται, ας πούμε, ότι υπάρχει μια σχέση διαπλοκής. Δεν ξέρω αν είναι λέξη που θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε. Όχι, εγώ τη χρησιμοποιώ. Γιατί υπάρχουν αρκετά τέτοια στοιχεία μέσω μαζικής ενημέρωσης και τραπεζών. Το ερώτημα είναι αν σε αυτό το δίπολο εντάσσεται άλλον τρίτο πόλο για να γίνει τρίγωνο, δηλαδή την πολιτική σκηνή, τους πολιτικούς. Κάνατε δύο νήξεις και στον αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Καμένο, που είπατε ότι μάλλον υπάρχει ένα τέτοιο θέμα. Επίσης, όταν είπατε εσείς φταίτε και εννοούσατε η πολιτική, γιατί πολλοί από εμάς εντασσόμαστε στην πολιτική ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε τις παθογένειες, ίσως όλοι και τουλάχιστον οι αρχικές προθέσεις να είναι αυτοί. Δηλαδή όταν λέτε εσείς φταίτε που δεν αντιμετωπίσατε αυτές τις παθογένειες, προφανώς εντάσσετε... Εκφράζω παράπονο απέναντι στην πολιτική εξουσία. Ναι, αλλά εντάσσετε σε αυτή στη σχέση διαπλοκής, εντάσσετε και την πολιτική. Δεν εντάσσετε δηλαδή το πώς λειτουργεί η χώρα, το πώς λειτουργούσε, βεβαίως. Δεν έχει άμεση σχέση. Βεβαίως. Και σε αυτό θα ήθελα να μου πείτε, εφόσον λοιπόν έχουμε και εσείς το βιώνετε και μάλιστα από ό,τι καταλαβαίνω σαν επιχειρηματίας δεν θα θέλετε να λειτουργεί κάτι τέτοιο γιατί σημαίνει στρεβλή έτσι, λειτουργία της αγοράς. Δεν θα το ήθελα, όχι. Ποια είναι η άποψή σας, δηλαδή, ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ποιες υποχρεώσεις έχουν ως προς τις τράπεζες και ως προς την πολιτική σκηνή, εφόσον πολλά από αυτά... Εντάξει. Ως προς τις τράπεζες, εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα και δεν υπάρχει μόνο στα μέσα ενημέρωσης, υπάρχει και στις άλλες επιχειρήσεις. Τι κάνει μια τράπεζα η οποία καλώς ή κακώς έχει υπερδανείσει μια εταιρεία. Της τραβάει το χαλί και κλείνει και χάνει τα λεφτά της ή προσπαθεί να μεταφέρει το πρόβλημα στο μέλλον, να περιορίσει τον κίνδυνο, δεν ξέρω. Είναι δύσκολο αυτό να σας το πω. Και δυστυχώς η πραγματικότητα είναι ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Και η τράπεζα δεν μπορεί να τις κλείσει όλες τις επιχειρήσεις επειδή δεν βγαίνουν. Γιατί δεν θα έχουμε οικονομία στο τέλος. Υπάρχουν πολλές εταιρείες σε πολλές κατηγορίες που δεν βγαίνουν. Και συμφωνώ μαζί σας απόλυτα, από κάποιον άλλον συνάδελφό σας νομίζω που είπε πριν, ότι η μεγάλη φούσκα έγινε το 2010. Μέχρι το 2009, το 2008 πότε έγινε. Και μάλιστα η Ελλάδα, η οικονομία πήγαινε περίφημα από το 2004 και με εύκολα μέτρα θα μπορούσε να έχει αντιμετωπιστεί η κρίση. Δεν αντιμετωπίστηκε όμως και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και οι επιχειρήσεις ασφικτιούν και πραγματικά δεν ξέρω πώς είναι το πρόβλημα και τι θα κάνουν οι τράπεζες. Να κλείσουν τις επιχειρήσεις και να χάσουν τα λεφτά τους, να απολυθούν οι άνθρωποι. Απ' την άλλη μεριά, άμα δεν κάνουν αυτό, αρρωσταίνουν και οι υγιείς επιχειρήσεις που έχουν μείνει. Είναι τεράστιο δίλημα. Αυτό ως προς το δίπολο. Ως προς τον τρίτο πόλο, το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, τη σχέση τράπεζας. Μου και πολιτικής. Δεν νομίζω. Και τραπεζών. Κοιτάξτε, πιθανότατα στο παρελθόν, στην ίδια χώρα ζούμε, μπορεί να υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις. Και μπορεί να υπάρχουν και στο μέλλον. Μπορεί να υπάρχουν και σήμερα. Νομίζω ότι το πρόβλημα σήμερα είναι περισσότερο γενικού φόβου των τραπεζών παρά συγκεκριμένη πολιτική
Άλλο σήμερα, εντάξει, είναι ειδικές συνθήκες. Μιλάμε για τα χρόνια ιδίως 10 με 15, αλλά και τα προηγούμενα. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα σε όλα τα θέματα συμπεριλαμβάνουν και του τραπεζικού υπήρχε. Νομίζω το να ξέρει ένα πολιτικό ισχυρό και να πει ένα καλό λόγο σε μια τράπεζα, νομίζω θα βοηθούσε. Δεν ξέρω. Έτσι φαντάζομαι. Γινόντουσαν οι δουλειές, ιδίως οι μεγάλες δουλειές. Δηλαδή λειτουργούσαν οι γνωριμίες σε αυτό το. Νομίζω γενικά στην Ελλάδα λειτουργούσαν πολύ οι γνωριμίες. Ναι, εντάξει, με αυτή την ερώτηση. Απλώς ήθελα και γιατί αναφέρετε κι εσείς έτσι και ιδεολογικά. Αυτό το σύστημα όπως λειτουργούσε στην Ελλάδα και εν μέρη ευθύνεται και για την χρεοκοπία της χώρας. Όχι εν μέρη. Ναι, σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Εγώ θα το έλεγα και εσύ. Όντως, σχεδόν εξ ολοκλήρου. Αυτό είναι το ευρωπαϊκό σύστημα που υποστηρίζεται ιδεολογικά, το φιλοευρωπαϊκό, φιλελεύθερο, είναι αυτό, γιατί αυτό λειτουργούσε και... Όχι, δεν λειτουργούσε. Αυτό λειτουργούσε, δεν είχαμε ποτέ το παραδεχτήκαμε στην Ελλάδα, τώρα. Θα σας πω, δεν είχαμε ποτέ φιλελεύθερη κυβέρνηση στην Ελλάδα, είχαμε πάντοτε κρατιστές, πάντοτε, ποτέ δεν άνοιξαν την οικονομία, πάντα προστάτευσαν τα μεγάλα συμφέροντα στην Ελλάδα. Δεν υπήρξε ποτέ υγιής ανταγωνισμός. Και συμφωνώ απόλυτα, αλλά έχω την αίσθηση ότι τη συνέχιση αυτού του συστήματος, ας πούμε, υπερασπιστήκατε στο δημοψήφισμα. Όχι. Δεν υπερασπιστήκαμε αυτό. Υπερασπιστήκαμε αυτό που θα θέλαμε να είμαστε αν ήμασταν μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία, που δυστυχώς δεν είμαστε. Πάντως, σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία δεν είναι αυτή η παθογένεια που μόλις περιγράψαμε. Σαφώς όχι. Είναι άρρωστη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ, κύριε Βουλευτά. Δεν είναι, να μην παράλλω χρόνο.